Έχουμε και πολύ ωραία πράγματα εκεί στο. Εκεί στον. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν θέλω καλημέρα. Να πω το όνομα. Διονυζάκη Μαρία, λέω. Α, μάλιστα, εντάξει. Εγώ προσπάθησα να μην το πω, το γνωρίζουμε εμείς. Λοιπόν, κυρία Μαρία. Ναι. Έχουμε λίμματα εκεί. Πέφτουν λίμματα εκεί στο ρέμα, το οποίο είναι ένας ποταμός, είναι εκεί μετά τα Φανάρια προς το, ναι, κάτω χωριό. Είναι ένα ρέμα το οποίο, εκτός από καλάμια που δεν έχουν καθαριστεί, βέβαια, εντάξει, αν πεις τα καλάμια τώρα δεν είναι και τόσο επικίνδυνα, εκτός αν τα καβαλήσεις, έχουμε στο ρέμα λίμματα, λέτε, να πέφτουν, ναι, τα τελευταία 24 ώρα. Ναι, έχουν λίμματα. Πήρα το πρωί τηλέφωνο, ναι, δεν ξέρω αν έρθουν. Τα λίμματα πέφτουν από την Παρασκευή και το βράδυ και μετά που τα είδα εγώ. Ναι. Πήρα το πρωί τηλέφωνο, δεν ξέρω αν έρθουν. Αυτό το πρόβλημα, ναι, είναι συνεχές, δεν είναι τώρα. Ναι. Κάθε 10 μέρες, κάθε 5 μέρες έχουμε τα λίμματα. Ναι. Θα έρθουνε, δεν θα έρθουνε, δεν, ναι, τα φτιάχνουν. Κάποιος, δηλαδή, εκεί σε χωριανός κάνει αυτή τη δουλειά. Όχι, έρχονται από την Ιερά Πέτρα με ένα μηχάνημα, ξεφράσουν λίγο. Όχι, τη... μισό λεπτό. Αυτό, τα λίματα, από πού βρίσκονται? Όλα, από του χωριού, του χωριού, όλοι. Είναι αυτά που πάνε στο βιολογικό, δηλαδή, ναι, έχει σπάσει προφανώς κάτι, εκεί κάποια σωλήνα. Το δίκτυο δεν είναι καλό, έχουν φράξει σωλήνες. Τι έχουν, δεν ξέρω. Εδώ από, ναι, την Επισκοπή, τη Επισκοπής, ναι, όλα τα λίματα τρέχουν εδώ στο ποτάμι. Όλα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Το 2018 τώρα συμβαίνει αυτό. Ναι. Ναι, άρα, δεν ξέρω, δηλαδή, και δεν είμαστε και ειδικοί να γνωρίσουμε, να πρέπει να γνωρίζουμε τι περνάει εκεί κάτω από το ρέμα. Τι περνάει από το ρέμα? Περνάνε σωλήνες που πάνε στο βιολογικό, ναι, περνάνε, ναι, ναι, έτσι, ναι, κάτι γίνεται εκεί πάντως, και τα λίμματα έχουν πιάσει τα ρέματα. Ναι, έχουν πιάσει τα ρέματα και δεν τα πιάνουν τώρα, τα πιάνουν συχνά. Παίρνω πιο πολλά τηλέφωνα, παίρνω την υπηρεσία αυτή για να φύπαρα τα παιδιά μου. Έχω, άμα κοιτάξτε, θα δείτε, τα τηλέφωνα που σας παίρνω, ελάτε, αφιάξτε, γιατί τρέχουν, ελάτε. Ναι. Τι πήρα το πρωί, δεν ξέρω αν έρθουνε. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι μόνο τα λίμματα. Εδώ μας έχουν εγκαταλείψει τελείως. Και ρωτώ τον δήμαρχο να έρθει στο σπίτι μου, να έρθει εδώ, εγώ δεν τον γνωρίζω, δεν έχω δει ποτέ μου να έρθει να κάνει εδώ μια βόλτα. Βρωμή επισκοπή. Πότα, εδώ να σας πω, να μην φύγουμε από το θέμα, δίπλα από το σπίτι μου είναι δύο καμάρες σε 10 μέτρα απόσταση. Και οι δύο καμάρες είναι φραγμένες από καλάμια, από ευκαλύπτους που έχουν φυτρώσει πάνω στη γέφυρα. Να τα δείτε, ήρθανε πέρυσι, δίθεν να τον εκαθαρίσουνε, εκάμανε, ερχόταν 3-4 μέρες μία ώρα και βγάλανε μερικά μπάζα για να δικαιολογήσουν τα λεφτά που παίρνουν. Γιατί κάτι κονδύλια παίρνουν από το κράτος. Πού πήγανε αυτά? Αυτή είναι η καθαριότητα και δεν ντρέπονται? Μάλιστα. Και δεν ντρέπονται και κάθονται και λένε πως είναι δημάρχοι και υπονομάρχοι, δεν ξέρω τι είναι. Εδώ είτε να δείτε, εδώ είναι ο υποταμοί να έρθουν να σιδούν όλη η περιφέρεια. Φραγμένοι από καλάμια, εάν πάρουν μία φωτιά, έκανα με ζωντανή εδώ. Και το άλλο, όλοι οι ποταμοί, όχι μόνο δικός μου, όλοι οι ποταμοί, είναι 3-4 ποτάμια στην Επισκοπή μέχρι κάτω χωριό, είναι όλοι οι φραγμένοι. Και το άλλο, με τα αφάτα, ήθελαν να τα φτιάξουν, σβήνουν, ανάβουν κάθε βράδυ. Εγώ αφήνω τη πόρτα μου το φως για να βλέπουν οι ανθρώποι τη νύχτα. Το καταλαβαίνετε. Εγώ έχω το φως ανοιχτό όλη νύχτα για να βλέπει ο κόσμος. Μάλιστα. Γιατί φοβάται να κυκλοφορήσει. Και το άλλο. Έχουμε δέντρα ευκαλύπτους. Εδώ που είναι πάρα πολύ ψηλοί, έχουν πάρει εκτός από μένα, έχουν πάρει από ό,τι μου έχουν πει και το δήμαρχο ιδιαιτέρως τηλέφωνο για να έρθουν να τα καθαρίσουν και κόψουν και τσι. Ευκαλύπτου, γιατί αν πέσει κανείς ευκαλύπτου, θα σκοτώσει κανένα παιδάκι. Είναι επικίνδυνη, δηλαδή, επικίνδυνη. Να. Βεβαίως. Μισού. Από κάτω από την καμάρα, από κάτω εκεί στη διασταύρωση, έχουν δίθεν και περνούν οι παιδί. Εγώ δεν έχω κατεβεί, αλλά βλέπω από την κορφή, από πάνω είναι χάλια. Τι να σου πω. Ναι, αυτό ήταν και μια πρόταση, κυρία Μαρία, αν θυμίσουμε, του Συλλόγου Νέων, αν τα θυμάμαι καλά, και εγώ, γιατί είναι καιρό τώρα,
που να περνούν τα παιδιά από κάτω από τη διάβαση αυτή, προκειμένου να μην είναι επικίνδυνη η διαδρομή που κάνουν από την επισκοπή στο σχολείο, ναι. Έτσι να γλιτώσουν αυτό τα φανάρια εκεί που είναι, είπαμε, σκοτώστρες, επικίνδυνα, ναι, για τα μικρά παιδιά. Και είχε προταθεί αυτό, να περνάνε τα παιδιά από κάτω, από τη γέφυρα. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε ότι είναι δύσβατη περιοχή, είναι ζούγκλα. Άμα θα δείτε, εγώ από πάνω δεν έχω κατέβει από κάτω. Βλέπω μόνο σκουπίδια. Μόνο σκουπίδια. Δηλαδή περνούν τα παιδιά πάνω στα σκουπίδια. Εντάξει, και κάποιο τα πετάει πάλι τα σκουπίδια τώρα. Αλλά κάποιο τα πετάει και από τον αέρα. Και από τον αέρα. Ναι. Το αέρα στα δεν είμαστε εδώ και εκεί. Ναι, κάποιο τα πετάει γύρω-γύρω, τα παίρνει αέρα, τα πάει εκεί. Okay. Ναι, και το άλλο. Ναι. Στο νεκροταφείο. Εγώ είχα πάει, επειδή έχω τάφο. Ναι. Έχω τάφο οικογενειακό. Είχα καιρό να πάω λόγω του ότι είχα μια εγχείρηση κάμψη και δεν μπορούσα να πάω. Πήγα, δεν μπορούσα από τα χόρτα. Ναι. Να ανάψω, δεν άναψα, τι φοβόμουν, μην άψω. Μην πάρω φωτιά. Πήρα τηλέφωνο τότε, πέρυσι, ναι, τώρα το Πάσχα περίπου. Το Πάσχα, ναι, ήταν. Ναι. Μου δώσανε ένα τηλέφωνο και πήρα τον αρμόδιο που είναι για αυτή τη δουλειά. Και μου είπε ότι αυτό δεν ήταν. Δεν, ναι, ξέρω. Εγώ του, ναι, το ανάφερα, λέω να πάω να καθαρίσει τελείως, γιατί θα ανάψουμε φωτιά, θα, ναι, καούμε. Δεν θα πάνε. Ναι. Δεν πήγανε. Πήρα εγώ ξένο άνθρωπο, πήγα και μου τα άκοψε γιατί δεν μπορούσα. Εκεί που είναι, άφησα τα σκουπίδια ένα σωρό. Εκεί, ναι, είναι ακόμα. Α, εκεί είναι ακόμα. Εκεί είναι ακόμα. Όταν πάτε στο νεκροταφείο, αυτό πρέπει να μας περάσουν στις εφημερίδες, θα μας ευτεί ο κόσμος. Δεν έχουμε καθαρίσει γύρω γύρω. Αν πάτε να δείτε, τι να σας πω, δεν γκρέπονται. Πού πάνε. Και μας έχουν πει τώρα να πληρώνουμε και 20 ευρώ για το κάθε, για δίθε καθαριότητα. Μην τολμήσουν. Η Διερμηδάκη Μαρία είναι από την Επισκοπή. Και μου στείλουν χαρτί να πληρώσω, γιατί αν το πάρω και το πω στη τηλεόραση όλες. Γιατί πού πάνε τα κονδύλια που παίρνουν το κράτος. Το σε δίνει κονδύλια και είναι για κάθε νεκροταφείο, για κάθε δήμο, για κάθε, ναι, τέτοιο πάνε, είναι βγαίνουν κονδύλια για αυτό, ναι, το πράγμα. Ναι, τέλος πάντων, ναι, υπάρχει που στον προϋπολογισμό του Δήμου ένα ποσό για αυτή, ναι, τη δουλειά. Okay. Είναι και σεβασμός, εν πάση περιπτώσει, στους προγόνους μας, όπως βεβαίως και να έχει αυτό, το οποίο λέτε ένα χρόνο τώρα δεν έχει καθαριστεί. Τα χόρτα είναι δύο μέτρα, δεν μπορείτε να πάτε να ανάψετε το καντήλι γιατί φοβάστε ότι θα μπει φωτιά. Έτσι, οπότε δεν. Δηλαδή, να πάνε να καθαριστεί. Δεν ντρέπονται λιγάκι. Τι να πω τώρα. Εγώ πάντως ντρέπομαι. Ρωτώ το δήμαρχο να βγει ο δήμαρχος και να μου μιλήσει. Να μου πει ότι αυτά που λέω δεν στέκουνε. Να βγω να με διαψεύσει. Μάλιστα. Να θέλει να κάθει στο σπίτι μου, να μυρίζεται τα λίμματα, να κάθεται με τον ποταμό δίπλα που λέμε δεν βρέσει. Τι αμβρέξει. Να. Μάλιστα, και δεν είναι η πρώτη φορά αυτό, και πέρυσι το φαινόμενο το είχαμε δει στα λίμματα εκεί και κάθε χρόνο το ίδιο συμβαίνει, κάτι γίνεται εκεί, το αποφρακτικό δεν δουλεύει, προφανώς ή σπάει κάποια σωλήνα, δεν ξέρουμε, δεν είμαστε ειδικοί, λέμε τώρα κι εμείς μπορούμε να κάνουμε, πώς το λένε, εικασίες για το τι γίνεται, πάντως κάθε χρόνο δεν σας ξεχνούν τα λίμματα και γεμίζει και ο δρόμος και από πάνω από το δρόμο βλέπω λίμματα και τέλος πάντων από παντού. Ναι, αυτό είναι συνεχές φαινόμενο. Κατάλαβα. Είναι δροπίδος, είμαστε ανθρώποι και εμείς στα χωριά, δεν θα μας βλέπουν μόνο δεν θέλουν, γιατί ακούω τώρα και βγαίνουν και δεν θέλουν δημαρχίες και ένα και άλλο, ακοιτάζουν και ανθρώπους. Γιατί χωρίς οι ανθρώπους, δεν είχα κάτι σήμερα στην καρέκλα, θα παίρνω ένα μηνιάτικο κάτω, τώρα με εγώ το τρώω. Μάλιστα, γιατί εγώ συμπληρώνω και κάθε δεν χάμε, και κάθε εμένα και κάθε από εμάς. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους να δούμε τι γίνεται και γιατί αυτό συμβαίνει κάθε φορά. Αυτό. Ναι. Να αφήνουν να μου πούνε και να μου πούνε ότι αυτά που λένε είναι ψέματα. Να, όχι, δεν τα λέτε ψέματα, είναι, εντάξει, αυτό δεν. Απλά πρέπει κάποια μέρη να υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, γιατί γίνεται κάθε χρόνο. Πρέπει κάθε να λυθεί χρόνο, ριζικά αυτό, ιδιαίτερα με τα λίμματα. Είναι κίνδυνος επικίνδυνο. Και κίνδυνος επικίνδυνος και με τα λίμματα και με το φράξιμο των ποταμών. Ναι, γιατί άμα σε πνίξουνε. Μάλιστα. Άμα βρέξει, λέμε. Και πού το ξέρουμε, ξέρουμε το φράξιμο. Ναι, αυτό λέμε.
Όχι. Κυρία Μαρία, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και έτσι, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά πολύ. Και ελπίζω σίγουρα θα φτάσει στα αυτιά των αρμοδίων αυτή η κραυγή σας για αυτά τα ζητήματα. Έτσι, και θα πάρουμε και στη ΔΕΗ να δούμε τι γίνεται με τα φωτορυθμικά εκεί στην. Ναι, στον κόμβο, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε γιατί.